Δύο πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία Σερών στο Βαμβακόφυτο και στον Λευκώνα. Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα. Πράγματι υπήρξε ένα περιστατικό με μια φωτιά στην περιοχή του Λευκώνα, στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη αριστερά μεριά, πίσω από το αυτοκίνητα Μαυρίδη και το ζαχαροπλαστείο, το εργαστήριο που έχει εκεί το Μακεδονικό. Υπήρξε επέμβαση της πυροσβεστικής έγκαιρη. Κάηκαν κάποια ξερά χόρτα στα χωράφια που υπήρχαν. Ζητήθηκε η συνδρομή από την πολιτική προστασία του Δήμου να συνεισφέρει με τις υδροφόρες. Πράγματι έσπευσαν οι υδροφόρες του Δήμου σε βοήθεια της πυροσβεστικής να παρέχουν νερό. Όλα πήγαν καλά, δεν υπήρξε να επεκταθεί κάτι σε κάποια επιχείρηση ή κάτι άλλο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα, έχει τελειώσει η φωτιά του περιστατικού, έχει λήξει. Μεγάλης έκτασης ήταν η φωτιά, αντιδήμαρχε? Ήταν μεγάλης, εξαρτάται πώς θεωρείται το μεγάλης. Μεγάλης, πάρα πολύ μεγάλης δεν ήταν από αυτά που έχω δει εγώ. Παρ' όλα αυτά ήταν γύρω από επιχειρήσεις και υπήρχε λίγο κίνδυνος και προσοχή να μην επεκταθεί στις επιχειρήσεις. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν άμεση επέμβαση και έχει λήξει το περιστατικό. Πόσοι υδροφόρες ήταν του Δήμου? Τρεις υδροφόρες του Δήμου συνδράμανε στα οχήματα της πυροσβεστικής για να έχουν άμεση πρόσβαση σε νερό, να μην χρειάζεται να γυρίζουν πίσω στο και να είναι πιο άμεση η κατάσβηση. Καθαρίσαν οι κάτοικοι τον οικισμό. Συνέδραμε και ο Δήμος ώστε να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε αυτά που βγάλανε, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε. Υπάρχει η εργολαβία από την πολιτική προστασία για το δάσος του Κουλά που καθαρίζουν τα μονοπάτια του και ο δρόμος προς Χρυσοπηγή, Λεόν, Άγιο Πρόδρομο και στον οικισμό της Χρυσοπηγής. Στον Κουλά καθαρίστηκαν, είπατε, τα μονοπάτια. Εκεί πάλι, θυμάστε πέρσι που είχαμε βρει μια παράγκα εκεί με... Ναι, είχαμε βρει μια παράγκα εκεί που πηγαίναν κάποιοι και την είχαν στήσει και έχει ξυλωθεί εκείνη η παράγκα. Δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση αν έχει συμβεί κάτι ανάλογο μέχρι τώρα. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί. Καθαρίστηκαν τα μονοπάτια στον Κουλά. Και συνεχίζει. Ακόμη δεν έχει τελειώσει όλη η διαδικασία. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Ο Δήμος έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των δικό του οικοπαίδων γύρω στο 90% περίπου και οι δημότες ανταποκρίνονται στις οχλήσεις που δέχονται από την πολιτική προστασία και καθαρίζουν τα οικόπαιδά τους. Στέλνουμε επιστολές και τηλεφωνικώς ειδοποιούμε όπου υπάρχει καταγγελία ότι από διπλανά οικόπεδα ότι υπάρχουν χόρτα και μέχρι στιγμής βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και δεν χρειάστηκε να επιβάλλουμε κάποιο πρόστιμο μέχρι τώρα.